Λοιπόν, έγινε μια ερώτηση ότι ο χώρος εκμισθώθηκε η άδεια, όπως είπατε, και ήταν για μέχρι το Φλεβάρι του 12 και όμως εξακολουθεί. Ναι. Του 14, ναι, συγγνώμη. Αλλά όμως εξακολουθούσε να υπάρχει στο χώρο μέχρι σήμερα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι άδεια λειτουργίας και άλλο είναι παραχώρηση εκμίσθωση του χώρου. Αυτό που είχαμε κάνει εμείς ως Δήμος δεν ήταν η έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάσταση, ήταν η παραχώρηση εκμίσθωση του χώρου. Αυτή πράγματι ήταν για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες που έλεγε 15 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά, του 14. Αυτό έγινε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να σχολιάσω εδώ ότι μας ασκήθηκε κριτική ότι λέμε ψέματα ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη. Δεν λέμε ψέματα, η απόφαση ήταν πράγματι ομόφωνη. Η ομοφωνία καθορίζεται από τους παρόντες. Όσοι ήταν παρόντες, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε έτσι να το κάνουμε. Θα πάρετε το λόγο να κάνετε την ερώτησή σας μετά. Όσοι ήταν παρόντες, πράγματι ψήφισαν ομόφωνα αυτή την απόφαση. Και γι' αυτό σωστά είπαμε ότι ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση. Βεβαίως κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι απουσίαζαν. Οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτοί πρέπει επίσης να ξέρετε που μας κατηγορούν ότι λέμε ψέματα. Σε προηγούμενες αποφάσεις, το 11 και το 12, σε ανάλογα θέματα είχαν ψηφίσει την παραχώρηση στη συγκεκριμένη εταιρεία, στη μία περίπτωση στον ίδιο χώρο, στην άλλη περίπτωση σε γειτονικό χώρο, για να γίνει αυτή η λειτουργία. Διευκρινίζω το θέμα λοιπόν της απόφασης, αν ήταν ομόφωνη και αν κάποιοι αδικούνται ότι τους κατηγορήσαμε που ήταν ομόφωνη η απόφαση. Πράγματι λοιπόν, η μίσθωση έληξε στις 15 του Φλεβάρι. Οι υπηρεσίες του Δήμου 15 του Μάρτη διαπίστωσαν ότι παραμένει στο χώρο και βεβαίωσαν αυτό. Του καταλογίσαμε το ενίκιο και για αυτό το χρονικό διάστημα και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει, πληρώνει όχι ακριβώς ενίκιο, αλλά σαν τέλος χρήσης του χώρου. Συνεννοηθήκαμε μαζί του να φύγει από το χώρο αυτό και μας είπε ότι την επόμενη μέρα από την Κυριακή του Θωμά θα έφυγε. Παρέμενε στο χώρο αυτό χωρίς να έχει συμβατική σχέση. Η δεύτερη ερώτησή σας που βάλατε είναι ότι είναι μπαζωμένο το ρέμα. Ακούστηκε και αυτό, ότι είναι ρέμα και το μπαζώσαμε για να βάλουμε εκεί πέρα ένα Λούνα Πάρκ. Δεν είναι αλήθεια αυτό επίσης. Εγώ είμαι 56 χρονών και έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε αυτή την περιοχή. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και όσο θυμάμαι την περιοχή, αυτός ο χώρος ήταν έτσι. Από ό,τι έχω ακούσει, δηλαδή για πολλές δεκαετίες, ο χώρος αυτός είναι όπως είναι τώρα. Δεν πήγαμε εμείς να τον μπαζώσουμε, όπως δίνεται η εντύπωση ότι κάναμε τα απίστευτα πράγματα, ας πούμε. Αυτό που έχω μάθει από παλαιότερους είναι ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, στο χώρο αυτόν, καθώς και στο χώρο που ακολουθεί, που είναι κάτι σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, είχαν γίνει μπαζώματα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Αυτό έχει γίνει πριν από πολλές δεκαετίες και σας λέω πάλι ότι ο χώρος αυτός εδώ και πολλές δεκαετίες, όσο το θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, είναι έτσι όπως είναι σήμερα. Δεν πήγαμε να μπαζώσουμε κανένα χώρο για να βάλουμε εκεί να λειτουργήσει ένα Λούνα Πάρκ.